ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χάνονται κονδύλια λόγω της υποστελέχωσης του δημόσιου τομέα, είπε από το Ηράκλειο, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία που πρόσφατα εξέφρασε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως δήλωσε ο κύριος Τζανετόπουλος, από τη μια υποστελέχωση και από την άλλη η δεδαλώδης γραφειοκρατία σε κάποιες περιπτώσεις καλλιεργούν ένα απρόσμενα μη φιλικό περιβάλλον για έργα και υποδομές, το οποίο επιχειρείται, όπως τόνισε, να περιοριστεί. Ναι, ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Με λιγοστούς υπαλλήλους και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να δώσουν το υπεράνω των δυνατοτήτων τους. Μπορούν να γίνουν πράγματα, αλλά υπάρχει κατόφλιστα που μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και επενδύσεις στη γνώση αυτών των ανθρώπων και να προσπαθούν και να μπουν νέοι άνθρωποι στο δημόσιο τομέα που να μπορούν να τρέξουν αυτές τις διαδικασίες. Πραγματικά με τόση ενέργεια που υπάρχει, είναι πραγματικά θα ήταν κάτι ευχής έργο αυτό. Ακόμη όμως και υπό την πίεση μιας τέτοιας εδρεωμένης πραγματικότητας, οι ιδιωτικοποιήσεις δεν αποτελούν μονόδρομο, τόνισε ο κ. Τζανετόπουλος, που εξήγησε ότι ο δημόσιος τομέας επιχειρείται να αλλάξει εικόνα και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Είναι η επένδυση. Όπως επενδύεις στον ιδιωτικό τομέα και λες, ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν καλά στελέχη, αποτελεσματικά στελέχη με γνώση, με διάθεση και με εργασία, έτσι πρέπει να επενδύεις και στο δημόσιο τομέα. Να έχει νέους ανθρώπους με διάθεση και εργασία να δουλέψουν και με γνώσεις και με κίνητρα. Γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Από τα σημεία ωστόσο που φαίνεται ότι διαμορφώνουν μια βάση εξέλιξης για το μέλλον είναι η έρευνα και η καινοτομία και κυρίως η σύνδεσή της με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μέσω των οποίων ήδη επιστρέφουν, αλλά υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν ακόμη περισσότεροι επιστήμονες που τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έφυγαν για το εξωτερικό. Όλη η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Υπουργείου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είμαστε στη φάση που ολοκληρώνουμε τη διαδικασία σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις καινούργιες που δίνουν αυτή τη δυνατότητα τόσο στο να αναπτυχθεί περαιτέρω η έρευνα, αλλά και να εξειδικευθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε και να συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα με την έρευνα και την καινοτομία μέσα από τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, αλλά και από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενεργό ρόλο σε αυτή τη δυναμική πορεία της έρευνας έχει και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστημίο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε διημερίδα για τις ιδρυματικές δράσεις ενίσχυσης του ερευνητικού αποτυπώματος, που διευρύνεται συνεχώς και ήδη συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από Έλληνες επιστήμονες που επί χρόνια βρέθηκαν στο εξωτερικό. Σήμερα, στη διημερίδα η οποία ξεκινάει, οι περισσότερες ομιλίες είναι από νέους ερευνητές. Από ερευνητές που ήρθαν από την Ευρώπη, γύρισαν πίσω στη χώρα μας, γύρισαν στην Κρήτη, ήρθαν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στηρίχθηκαν στις δράσεις αυτές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που επενδύει στην έρευνά τους με κονδύλια από τα ταμιακά διαθέσιμα του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, έτσι ώστε να προσελκύσουμε τους νέους ερευνητές, να συμβάλλουμε κι εμείς στην ανάσχεση του brain drain.